Γεια σας φίλοι μου. Hi my friends. Θέλω να σας παρουσιάσω την καινούργια μου κατασκευή που έχω αρχίσει εδώ και 2 μήνες. Το καινούργιο μου τόρνο. Όλος ιδιοκατασκευή. Αυτό είναι το control για τις προώσεις που θα δείτε. Οι προώσεις είναι και χειροκίνητες, ας πούμε τη μανιβέλα μπορεί να πάει μέσα προς το top ή πίσω, βλέπετε. Το ίδιο και εδώ, η εγκάρσια. Τώρα με βολεύει με την κάμερα. Θα το βάλω στη βάση για να το δείτε καλύτερα. Αυτό είναι το ένα ξαρτηματάκι που μπαίνοντας εδώ στην πρόωση την εγκάρσια εδώ μέσα πλέον μπορεί να γίνει ηλεκτρικό, να κουμπλάρει. Sorry. Εκεί. Και τώρα, όπως θα δείτε, μπορεί να δουλεύει αυτόματα. Μισό λεπτό. Να το φτιάξω σωστά. Ή πίσω. Πολύ αργά. Πολύ αργά. Και όσο θέλω γρήγορα. Μπροστά τώρα. Το ίδιο ισχύει και για την άλλη πρόωση που κουβαλάει το τραπέζι προς πίσω και αυτό βάζουμε αυτό το εξάρτημα εδώ και κομπλάρουμε. Και μπορούμε από το ίδιο κοντρόλ να πάμε μέσα. Να πάμε πίσω. Πολύ αργά ή πολύ γρήγορα. Να το δείτε και από εδώ. Δυστυχώς είναι στενός ο χώρος. Thank you.
πάει προς τον τσόπι τώρα. Ή ανάποδα. Πίσω. Θα δείτε και την άλλη κίνηση μέσα έξω. Και πολύ γρήγορα με τοποθεσία με το δημιουργούμε όσο θέλουμε. Τώρα βάλουμε να κάνουμε κάποια τεστ κοπής, να δούμε τι ρόλο βαράμε. Σε κάποια παλιά κομμάτια εδώ που έχουμε. Πάω πίσω. Αλλά το δούμε από την άλλη μεριά, να γυρίσω λίγο τη βάση. Γιατί όλος ο τόνος είναι σαν ένα τραπέζι που είναι σε ρόδες. Δεν έχει μπει στη σωστή θέση. Πάμε προς τα μέσα. Δεν με βολεύει καλά ο χώρος εδώ, γιατί είναι λίγο στενά αυτά το βίντεο. Παρ' όλα αυτά σας δείξω. Βάζω προς τώρα και πάμε προς μέσα.
αυτό που λένε 530 σόβες. Παίρνουν δυνατό να κάνουν τρεις ταχύτητες, αλλάζοντας τις προκαλίες.
τέλειο. Ηλεκτρική κίνηση. Μισό να βάλω την πρόωση για να πάει μπρος μέσα έξω γιατί την αποσύνδεσα. Έτοιμο. Μπαίνουμε λίγο μέσα ακόμη. Αυτό είναι ένα καινούριο τόρνο. Εδώ έκανα ένα άλλο κομμάτι προηγούμενο τεστ. Αλουμίνιο. Κατρέφτης. Αυτό πίσω δεν το έχω κάνει. Θα βάλουμε και αυτό το μποσολίνα. Thank you.
δεν είναι και κεντρασμένα πολιτά, εντάξει, όπου ήταν. Θέλει άλλο ένα περασματάκι και είναι τέλειο. Έχω και τον Τζακ, δεν μ' αφήνει. Τι θες, Τζακ? Πάω να του φέρω φαΐ και έρχομαι. Και άλλα δύο κομμάτια που έκανα. Μια χαρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει.
συγγνώμη για το τράταγμα. Εδώ δίνει επί της 100 η ταχύτητα. Εδώ είναι μάξιμο 100%, εδώ είναι 50%. Αυτό το control είναι για να πηγαίνει μέσα έξω, δηλαδή προς το τσόκ και προς τα πίσω, αυτό εδώ. Εδώ σταματάει και εδώ πάει μπροστά, μην γυρίζει ένα άστοχο. Εδώ είναι γεμάτο γρέζι ακόμη. Το κομμάτι. Εδώ έχουμε τρεις τροχαλίες και αναλόγως που θα βάλουμε το λουρί με τρεις διαφορετικές διαμέτρους αλλάζουμε τρεις ταχύτητες, δηλαδή 530, 480 και περίπου 1000 τόσες από εδώ για ό,τι χρειάζεται και πολλά γρέζια. Λοιπόν, το τσοκάκι είναι 125 mm, λιμίσαμε γρέζια, εδώ τα κομμάτια που τορνίραμε. Εδώ δεν έχει πει η τροχαλία που αλλάζει για σε 3 είναι απέναντι πάνω στο ράφι. Τώρα είναι σε τεστ με αυτή εδώ. Λοιπόν, ο μηχανισμός της πρόωσης της εγκάρσιας είναι εδώ. Μπήκε και προέκταση εδώ από μέσα, πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά για να πιτευτεί. Βέβαια. Και εδώ είναι ο άλλος μηχανισμός. Όπως σας είπα, αυτά εδώ, όταν βγαίνουν, δουλεύουν χειροκίνητα. Βλέπετε. Αν το βγάλω, πάει με το χέρι. Γυρίζει τρελά το γρανάζι και δεν παίρνει κίνηση από το μοτέρ. Το ίδιο και σε αυτό εδώ. Πάει με το χέρι, δηλαδή μέσα έξω. Εδώ ο γενικός πίνακας. Παίρνει ρεύμα από 18 ως 25-28 βολτ από αυτό το τροφοδοτικό εδώ πάνω. Παίρνει και άλλα μηχανήματα. Γύρω γύρω το καλώδιο έρχεται εδώ. Βέβαια θα υπάρξει ξεχωριστό τροφοδοτικό. Έχουμε τροφοδοτικά. Και ένα φως από τον πάτο. Η βίδα κίνησης είναι πολύ στιβαρή, 16 mm τραπεζοειδή. Το μικρό compound table μια χαρά. Εδώ είναι για να αλλάζεις τις μοίρες, για να κάνεις γωνία και να παίρνεις κονικά. Αν δεν σας έδειξα το μηχανισμό εδώ για να αλλάζει λουρί. Εδώ το βάζει το μοτέρ κινείται σε αυτούς τους άξονες εδώ που είναι τέλειοι για αριστερή. Ξεσφίγγει στις βίδες και έρχεται πίσω ή μέσα για να αλλάξει λουρί. Και κάτι άλλο σημαντικό που ξέχασα. Στο πίσω μέρος υπάρχουν αυτές οι δύο πλάκες. Γρέζει για παντού αυτή εδώ.
που είναι βιδωμένα στο σασί και πάνω έχουν βίδες με κόντρα παξιμάδι και από εδώ και από εκεί. Αυτές οι βίδες έχουν σαν σκοπό για να ευθυγραμμίσει κανείς στην αρχή την πρώτη φορά το spiral, τον κεντρικό άξονα σε σχέση με το υπόλοιπο σύστημα, με το κρεβάτι. Έρχεσαι χοντρομετρικός βάζοντας ένα στρογγυλό εδώ και βάζοντας το μετρητή ώστε να πηγαίνεις μπρος πίσω ακριβώς στο μηδέν, αλλά τις ψηλολεπτομέρειες αφού λυθούν οι βίδες απάνω που σφίγγουνε την άτρακτο, βλέπετε εδώ, παντού γραζιά. Που λυθούν οι βίδες, οι μέσα βίδες ή απάνω, γιατί μπορεί να ρεγουλάσει και αυτό ή και το χαμηλό κομμάτι που είναι εδώ μέσα. Ξεσφίγγεις λίγο και από εδώ ρεγουλάρεις με το κόντρα παξιμάλι, βλέπετε, μέσα έξω ώστε να το φέρεις στο μηδέν. Έτσι το φέρα κι εγώ. Αν θες να ευθυγραμμίσεις την άτρακτο με όλο το σύστημα. Καλορίζικος. Αυτός ο τόρνος φτιάχτηκε με υλικά που αρκετά είχα και σκοπός του είναι να πωληθεί. Αυτός ο τόρνος λοιπόν πωλείται. Την τιμή δεν σας τη λέω ακόμη, είναι πολύ καλή τιμή. Έχω ρίξει πάρα πολλή δουλειά και πολλά υλικά και είναι μια χαρά, ένας αξιοπρεπής τόρνος, όπως και η φρέζα που έχει φτιαχτεί από μένα τον ίδιο. Αλλά και αυτή πωλείται, αλλά δύσκολο να αγοραστεί γιατί έχω ρίξει πολλά λεφτά για να τη φτιάξω. Τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, αυτό το μικρό τορνάκι είναι για όποιον θέλει να κάνει το χόμπι του για μικρό δουλειές, μια χαρά. Είναι της τάξης γύρω στα 1000 ευρώ. Πάρα πολύ φθηνό που δεν βρίσκεις με τόσα λεφτά τόσο στιβαρό μηχάνημα, με τίποτα. Είναι όλα καινούργια. Όλο καλυμπρέι, λάμες, οι πλάκες, τα πάντα. Το compound table μόνο που πήρα από την Κίνα μου στήχησε γύρω στα 360 ευρώ, γιατί μας χαράτσωσε η DHL, όπως είπαμε. Όχι, 350 εκεί περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μόνο αυτό το πράγμα εκεί, 350 ευρώ να το φέρεις, γιατί δεν υπήρχε πουθενά στην Ευρώπη. Το τσόκ είναι ρώσικο, πολύ καλό και αρκετά ακριβό, μπορώ να πω. Τι να πω, η τιμή είναι τίποτα, ξεφτύλα. Ξεφτύλα, τζάπα 1000 ευρώ, τίποτα, δεν πληρώνεις. Απλώς εγώ το κάνω για να μην πετάω όλα τα λεφτά μου, γιατί το κάνω για χόμπι. Δηλαδή δούλεψα 2 μήνες για να είχα δουλειά, να μου περνάει η ώρα, αλλά και να μην πάνε και στο βρόντο όλα αυτά που χρησιμοποίησα. Γιατί έχω τόρνο. Δεν είναι ότι δεν έχω, το οποίο το έχω δείξει σε άλλα βίντεο. Είναι ένας έτοιμος τόρνος και αυτός είναι μικρός, αλλά εργοστασιακός. Thank you very much.